Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην αίθουσα σύνταξης και θα συναντήσουμε τη συναδελφό μου την Ελένη Μαρία Γαλανάκη, ξεκινώντας από μία είδηση που αφορά ένα κύκλωμα διακινητών. Καλησπέρα, Κοσμά. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένα κύκλωμα λοιπόν διακινητών. Πολυμελές μπορεί να πει κανείς αυτήν τη φορά. 15 μετρούν τα μέλη αυτού του κυκλώματος. Όπου το τριμελές εφετείο Θεσσαλονίκης εν τέλει εξέδωσε και την απόφαση, εφόσον εκδικάστηκε η υπόθεση. Και μάντεψε λοιπόν, αγαπητέ Κοσμά και κυρίες και κύριοι, ποια ήταν λοιπόν η τιμιγορία. 244 έτη κάθριξη, φυσικά τα 20 είναι εκτιτέα, και 4,5 εκατομμύρια ευρώ το πρόστιμο. Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ότι αυτό το κύκλωμα διακινούσε παράνομα πρόσφυγες και μετανάστες από τον Εύρο προς την ενδοχώρα. Συνελήφθησαν λοιπόν όλοι, καθώς είχε υποπέσει στην αντίληψη του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αλλοδαπών που υπάγεται στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν εξαρθρώθηκε. Ένας Ιρακινός φαίνεται να είναι ο πρωταγωνιστής, ο οποίος έλαβε και τη μεγαλύτερη ποινή, αυτήν δηλαδή που σας είπα μέχρι στιγμή, στα 244 έτη κάθριξη. 20 χρόνια φυσικά θα εκτίσει κανονικά και τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. 15 άτομα εμφανίστηκαν στο δικαστήριο και παραπέμφθηκαν σε δίκη. 8 άτομα αθωώθηκαν, 7 άτομα καταδικάστηκαν. Μάλιστα, και αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε τι θα συμβεί αύριο αναφορικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όπου έχουμε και πάλι, όπως είχαμε και σήμερα, κατηγορίας 3 στην περιφέρεια, έτσι. Μάλιστα, έχουμε λοιπόν έναν ισχυρό κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτό προβλέπεται σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως βλέπουμε και από τον χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Να πούμε κάτι που το επαναλαμβάνουμε καθημερινώς, ότι ισχύει η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου αναφορικά με την απαγόρευση παραμονής μετακίνησης και διέλευσης οχημάτων και προσώπων στις δασικές εκτάσεις των περιοχών που εδώ απεικονίζονται στο χάρτη, όπως βλέπουμε. Και βεβαίως προσπαθούμε πάντα όλοι οι πολίτες να είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτήν την προστασία που πρέπει να παρέχουμε εμείς οι ίδιοι και στον εαυτό μας και στο περιβάλλον, έτσι ώστε να μην κάνουμε εργασίες που μπορούν να εκδηλώσουν πυρκαγιά. Και φυσικά απαγορεύεται και η καύση των αγρών καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής προστασίας. Αν και χαμηλότερες οι θερμοκρασίες αυτές τις μέρες και οι άνεμοι φαίνεται ότι έχουν κοπάσει λίγο, φυσικά ο κίνδυνος παραμένει. Και ίσως για αυτά τα τελευταία δύο που ανέφερες, δεν βλέπουμε μετά από αρκετές ημέρες, ίσως και πάνω από εβδομάδα, κάποιο πορτοκαλί χρώμα στον χάρτη. Ενώ είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και ο Εύρος και η Θράκη και στην περιφέρεια και ήταν για πολλές ημέρες στην Αττική πολύ υψηλός ο κίνδυνος, δηλαδή με πορτοκαλί χρώμα στο χάρτη. Δεν έχουμε αυτή τη φορά κάτι τέτοιο. Είναι μέχρι κίτρινο το χρώμα. Θετικό αυτό. Μακάρι και τις επόμενες ημέρες να είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Ελένη Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ.